είπα, από τη μέση και πάνω σου λέω θα το βγάλουν. Δεν χρειάζεται ρε. Τώρα μας λείπει ο Νουσιόπουλος από τις μεταγραφές. Νουσιόπουλος, ποιος άλλος? Το Ματέο. Βγαίνει σε όλους από τη μέση και πάνω. Δουλειά έχει αυτό το μαγαζίνο. Δεν είναι νούμερο σε όλη τη μέση που είστε. Άμα τους βάλω κατά ύψος θα είναι σαν τους Ντάλτον. Πρώτη συνάντηση σήμερα για την νεοφώτιστη στην Α1 κατηγορία της Εψιμαθίας, δόξα Λινοβεργίου. Έχουμε δίπλα μας τον κύριο Σάκη Παγκούρα, τον coach της ομάδας που θα φτιάξει μια νέα ομάδα με φιλοδοξία. Τι ακριβώς κύριε Παγκούρα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλή ποδοσφαιρική χρονιά να έχουμε όλοι. Σκοπός μας είναι να κάνουμε μια ομάδα η οποία δεν θα μπει σε περιπέτειες υποβασμού, γιατί όπως ξέρουμε ενισχύθηκαν οι ομάδες που θέλουν να πάνε για πρωτάθλημα. Εμείς θέλουμε να κάνουμε μια ομάδα, να εξασφαλίσουμε μια γρήγορη σωτηρία και μετά, αφού θα έχει φύγει το άγχος, θα μπορέσουμε να παίξουμε και καλύτερο ποδόσφαιρο. Οι μεταγραφές ως τώρα, από ό,τι έχουμε δει, έχουν φωτογραφηθεί και δίπλα σας, είναι προσεγμένες, είναι δικές σας επιλογές. Υπάρχουν ακόμα κάποια κενά στο ρόστερ που πρέπει να καλυφθούν. Για παράδειγμα, η θέση του σεντερφόρ. Στη θέση του center for έχουμε τον καλύτερο ποδοσφαιριστή της Α2 και από τους καλύτερους center for της Α1 κατηγορίας, τον Άγγελο του Καρδουδάμα. Έχουμε ενισχυθεί με την επιστροφή του Ματθαίου του Δεμπρόπουλου, έχουμε τον Παπαδόπουλο τον Αντώνη, έχουμε άτομα που μπορούν να παίξουν σε θέσεις κεντρικού επιθετικού, αλλά έτσι όπως είναι το ποδόσφαιρο, πολλές ομάδες παίζουν και χωρίς κεντρικό επιθετικό. Με συγχωρείτε, το λέω αυτό γιατί είναι ένας μαραθώνιος το πρωτάθλημα, έτσι κανείς δεν αμφισβητεί την ποιότητα του Καραντουλαμά. Απλώς αν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, θέλω να πω. Και αν υπάρχουν κάποια σχέδια για μελλοντικές μεταγραφές έως την τελευταία στιγμή. Μεταγραφές, το πολύ να ενισχυθούμε ακόμη με 2 ποδοσφαιριστές. Έναν ποδοσφαιριστή από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος έπαιζε Παύλο Μελά και σε μια άλλη ομάδα της Θεσσαλονίκης, για ευνόητους λόγους δεν μπορώ να πω κάτι. Από εκεί και πέρα δεν νομίζω να ενισχυθούμε περισσότερο. Να έχουν ευκαιρία όλα τα παιδιά να πάρουν ισομερώς τις πιθανότητες και τις ευκαιρίες που τους αναλογούν. Εμείς να ευχηθούμε, coach, και σε εσάς προσωπικά και στην ομάδα που κουτσάρετε, γιατί εκπροσωπεί ολόκληρο χωριό, το Λιανοβέρι, υγεία στα παιδιά και σε εσάς, και σωματική και ψυχική, και από εκεί και πέρα να επιτύχει τους στόχους σας. Πιστεύω ότι ο στόχος μας θα είναι εφικτός, γιατί οι ποδοσφαιριστές που πήραμε είναι αξιόλογοι. Ο κόσμος αγκαλιάζει την ομάδα όλες αυτές τις σεζόν και έχοντας καλό των πραγμάτων θα πετύχουμε το στόχο μας που είναι η σωτηρία. Αυτό δεν μπορούμε να το υποσχεθούμε, αλλά ένα μεγαλύτερο ποσοστό είναι ότι θα επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Μ' αρέσει που είσαστε αισιόδοξοι και καλά κάνετε και με αυτό να κλείσουμε. Καλή αρχή. Να είστε καλά, ευχαριστώ.